Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και εμείς. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ μέχρι και τις 9 με όλη την επικαιρότητα που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, με ό,τι προκύπτει από το κομμάτι του ρεπορτάζ, με την ομάδα να βρίσκεται στην πορταριά και να συνεχίζει την προετοιμασία της, με το άγχος να φεύγει σε πρώτη φάση. Και όταν λέω το άγχος να φεύγει, εννοώ ότι όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, τα τεστ τα οποία υποβλήθηκαν όλοι οι άνθρωποι της ομάδας ήταν αρνητικά, τα τεστ κορονοϊού, οπότε προφανώς και συνεχίζεται η παρακολούθηση από τη στιγμή που υπάρχουν δύο κρούσματα μέσα στην ομάδα. Ωστόσο το θετικό είναι σε αυτή τη φάση ότι μετά τα τεστ τα οποία υποβλήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, πριν περίπου μία μισή ώρα έγινε γνωστό ότι για όλους ήταν αρνητικά, και αυτό είναι θετικό πρώτα απ' όλα για την υγεία των παικτών, και φυσικά γιατί αν υπήρχε κάποιο ζήτημα περαιτέρω θα γινόταν και κουβέντα για την προετοιμασία και την παρουσία της ομάδας στην πορταριά. Έτσι, γιατί η ομάδα είναι όλη μαζί. Προφανώς και τηρούνται όλα τα μέτρα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν κρούσματα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια ανησυχία. Το γεγονός ότι υπευλήθησαν όλοι, όλα τα μέλη της αποστολής σε τεστ, και αυτό ήταν αρνητικό, είναι κάτι πολύ καλό, έτσι, για την ηρεμία της ομάδας σε αυτή τη φάση που μιλάμε, και φυσικά τη συνέχεια της προετοιμασίας της. Από τη στιγμή που όλα πήγαν καλά με αυτό το κομμάτι, δεν νομίζω ότι ήρθε κάποιο θέμα περαιτέρω ενώπιση του φιλικού με τον Ατρόμητο. Φιλικό το οποίο θεωρητικά ήταν να γίνει σήμερα, όπως είχαμε αναφέρει από την Δευτέρα την Τρίτη, και λόγω της παρουσίας κάποιων κρουσμάτων στον ΠΑΟΚ υπήρξε η κουβέντα και η συμφωνία ουσιαστικά των δύο ομάδων να γίνει το μάτς, το φιλικό μάλλον, Παρασκευή. Οπότε περιμένουμε και το πολύ τυπικό, έτσι, αυτού του πράγματος. Όλα δείχνουν ότι αύριο θα έχουμε μια πρώτη, σίγουρα θα έχουμε μια πρώτη εικόνα αυτή που είναι εκεί οι συνάδελφοι. Εμείς δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε εικόνα, αν θα υπάρξει δηλαδή τηλεοπτική ή παύλα διαδικτυακή κάλυψη από το ΠΑΟΚ TV. Νομίζω ότι αν υπήρχε, ίσως να έχει ανακοινωθεί κάτι ήδη. Βέβαια, πέρσι μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΟΚ TV αποφασίστηκε οριστικά να πάρει τα πάντα στην πλάτη του και το πρωτάθλημα περίπου μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Λίγες ημέρες μάλλον πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οπότε υπάρχει ένα know-how σε άμεσες έτσι καταστάσεις για το ΠΑΟΚ TV. Απλά το λέω ότι μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι προκειμένου να είναι έτσι, να το περιμένει ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση, φυσικά από το Λίμπερο θα έχουμε και το Στέλιο τον Ασιάδη και το Σταύρο τον Κόλκα αύριο να μας μεταφέρουν ότι θα γίνεται στο φιλικό αυτό με τον Ατρόμητο, που όπως έχουμε πει, όπως λέμε και με το Στέργιο σχεδόν καθημερινά, τα καινούργια πράγματα που περιμένουμε να δούμε, όχι μόνο στο φιλικό, σε αυτό το πρώτο κομμάτι τη σεζόν, δεν είναι και πάρα πολλά. Σίγουρα περιμένουμε να δούμε όλοι καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πώς τελείωσε η περασμένη σεζόν. Ίσως να είναι μια ευκαιρία για τους συναδέλφους που είναι εκεί και μας μεταφέρουν πράγματα να καταλάβουμε καλύτερα το τι ακριβώς θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό του κομμάτι, και βέβαια να έχουμε έτσι καλύτερη εικόνα της όλης δουλειάς που γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Βέβαια, όπως έχω πει πολλές φορές τώρα και τις προηγούμενες ημέρες, η προετοιμασία πλέον δεν είναι όπως ήταν παλιά, και ειδικά η φετινή που έχει πολλές διαφορετικές παραμέτρους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι μια προετοιμασία που είναι έτσι εντελώς διαφορετική, είναι μια προετοιμασία η οποία ουσιαστικά είναι σαν προπόνηση, λίγο περισσότερη συντήρηση, όχι μάλλον συντήρηση και λίγο παραπάνω φυσικής κατάστασης, το πούμε έτσι,
σε αυτό το διάστημα, αν και τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που είναι η ομάδα και από όσα μας μεταφέρουν και τα παιδιά από την Πορταριά και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και μέσα από το Λίμπερο 107,4, οι ρυθμοί είναι αρκετά ανεβασμένοι σε αυτές τις δύο πρώτες μέρες. Έτσι, και με διπλές προπονήσεις και με περισσότερη έτσι, φυσική κατάσταση το πρωί, τέλος πάντων περισσότερη δουλειά σε αυτόν τον τομέα και το απόγευμα λίγο παραπάνω στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Αν για παράδειγμα υπήρχε αρκετός χρόνος για προετοιμασία όπως υπήρχε προηγούμενα καλοκαίρια, νομίζω ότι θα παρατηνόταν σίγουρα το διάστημα παρουσίας της ομάδας στον χώρο που κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου και αν είναι αυτό, ήταν στην Ολλανδία, ήταν στο Πήλιο, είτε ήταν οπουδήποτε αλλού, και ίσως να υπήρχε και μεγαλύτερος χρόνος στο κομμάτι της περισσότερης δουλειάς σε συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα περισσότερα πράγματα πρέπει να γίνουν σε λιγότερο χρονικό διάστημα, αλλά όπως έχουμε πει, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας με όσα έχουν συμβεί από το Μάρτιο και μετά, και φυσικά το ποδόσφαιρο είναι μέσα σε αυτά. Έχουμε κάνει συνήθεια τα άδεια γήπεδα, αρχίζουμε να συνηθίζουμε και άλλα πράγματα, και το λέω γιατί για όσους το παρακολουθούν, έχει ξαναξεκινήσει το NBA, αλλά έχει ξεκινήσει με μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, με τις ομάδες σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε συγκεκριμένα γήπεδα, σε συγκεκριμένη πόλη και με αυτούς τους εικονικούς φιλάθλους από δύο μεγάλες οθόνες πίσω από τους πάγκους, που εμένα μου φαίνεται πολύ... με φοβίζει αυτή η εικόνα. Γι' αυτό λέω ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, πολλά πράγματα τα έχουμε αναθεωρήσει, πολλά πράγματα τα οποία είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα αλλάξουν ποτέ, πλέον με την πανδημία έχουν διαφοροποιηθεί. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία διαφοροποιούνται είναι και η προετοιμασία των ομάδων, είναι και οι προπονήσεις, είναι φυσικά και όλη η διαδικασία των τεστ που είναι απαραίτητο να κάνουν οι ομάδες. Έτσι. Είναι καθημερινά οι παίκτες σε επαφή μεταξύ τους. Φυσικά καθημερινά είναι και τα διάφορα μέλη του προπονητικού και όχι μόνο επιτελείου, γενικότερα της ομάδας. Απλά οι παίκτες είναι ένα παραπάνω, γιατί στην προπόνηση πάνω και επαφή θα υπάρξει και κοντά θα έρθουν κεφάλια και μπορεί να υπάρχουν σωματίδια και όλα αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα μας, με αυτήν πορευόμαστε και με αυτήν θα πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Λίγο αργότερα, μετά τις 8, θα πάμε φυσικά στην Πορταριά για να πάρουμε ρεπορτάζ από τον Στέργιο Αναστασιάδη, και κλίμα που είναι κάτι που μας αρέσει. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και με την παρουσία εκεί των παιδιών, των συναδέλφων δηλαδή, πολλές φορές λίγο παραπάνω ενδιαφέρον έχει αυτό. Το κλίμα, εγώ καταλαβαίνω και το καταλαβαίνω και από χθες ότι υπήρχε μια ανησυχία γενική λόγω των κρουσμάτων και των τεστ που ήταν να γίνουν σήμερα, και στα δικά μου τα μάτια είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ πολλές φορές προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου έτσι στη θέση άλλων και προσπαθώ να σκεφτώ αν εγώ στον εργασιακό μου χώρο είχα δύο κρούσματα. Προφανώς και εγώ θα ήμουνα πολύ προβληματισμένος, θα ήμουνα και εγώ αγχωμένος, θα περίμενα το τεστ πώς και πώς να γίνει για να με βγάλει αρνητικό και να μην έχω τέτοιο ζήτημα. Είναι λίγο... πολλά πράγματα τα περνάμε, ξέρετε, πολύ απλοϊκά και θεωρούμε ότι δεν επηρεάζουν, έχει δύο κρούσματα ΠΑΟΚ. Σκεφτείτε λίγο, μπείτε στη θέση αυτού ο οποίος στον εργασιακό του χώρο ξέρει ότι υπάρχουν δύο κρούσματα, και μάλιστα γνωρίζοντας ποια είναι τα κρούσματα, έχει και το άγχος ότι ξέρω εγώ, στην προπόνηση ή τέλος πάντων κάνει μια κουβέντα που ήμασταν πολύ κοντά και όλα αυτά. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο νομίζουμε, δεν είναι τα πράγματα τόσο δεδομένα όσο τα παίρνουμε, και μην έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ποδοσφαιριστής έχει μια δουλειά που τη ζηλεύουμε όλοι. Θέλαμε όλοι να την κάνουμε. Αλλά και αυτή η δουλειά έχει τα διάφορα άγχη που μπορεί να έχει οποιαδήποτε δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή
οι παίκτες είναι. Και γενικά οι άνθρωποι της ομάδας, έτσι, μην βάζουμε μόνο τους ποδοσφαιριστές, όλοι όσοι είναι στην πορταριά, είναι μακριά από τις οικογένειές τους, που προφανώς και αυτές ανησυχούν. Γενικά είναι μια κατάσταση η οποία φέρνει ανησυχία, προβληματισμό, ένταση, όπως θέλετε πείτε το. Ή δεν σε αφήνει τέλος πάντων, ή μάλλον σου δυσκολεύει πάρα πολύ το να κάνεις απόλυτα συγκεντρωμένο στη δουλειά σου. Και δεν τα λέω όλα αυτά ως δικαιολογίες, τα λέω ως μια πραγματικότητα, γιατί φυσικά σε ποια ομάδα θα υπήρχαν δύο κρούσματα, στον ΠΑΟΚ. Σε καμία άλλη ομάδα δεν έχει προκύψει τίποτα. Στη Ξάνθη είχε προκύψει κάτι πριν λίγο καιρό, αν θυμάμαι καλά. Στον ΠΑΟΚ όμως έχουν προκύψει ήδη δύο. Ευτυχώς σήμερα που μιλάμε, τα κρούσματα αυτά παραμένουν δύο. Δεν έχει κάτι περισσότερο από αυτό. Μιας που πριν έλεγα για το φιλικό, για να δούμε τι αναφέρει αυτή η ενημέρωση όσο είμαστε στον αέρα, που είναι για το ΠΑΟΚ TV, απλά νομίζω ότι είναι γενικά για το ΠΑΟΚ TV για την επόμενη σεζόν και όχι για αυτό καθ' αυτό το φιλικό. Ναι. Όχι, για άλλο πράγμα. Μάλιστα. Γενικά το θέμα του ΠΑΟΚ TV θα το αναφέρουμε και στην πορεία. Είναι κάτι που εξελίσσεται. Πέρσι το ΠΑΟΚ TV μπήκε πολύ ξαφνικά στη ζωή μας. Μπήκε πολύ ξαφνικά και μάλιστα δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο να το συνηθίσουν όλοι και να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν, ας πούμε, βλέποντας ένα παιχνίδι στη τηλεόρασή τους, είτε αυτή είναι συνδρομητική είτε όχι. Ωστόσο, εγώ νομίζω ότι μέσα στη χρονιά το ΠΑΟΚ TV ήταν πάνω από τις προσδοκίες όσον αφορά το επίπεδο παραγωγής, το επίπεδο δουλειάς και το γεγονός ότι σε αυτό το κομμάτι της παραγωγής ενός αγώνα, δηλαδή ένα τρίωρο περίπου πάνω κάτω, νομίζω ότι δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τα συνδρομητικά κανάλια τα οποία παρακολουθούμε, έτσι, τα παιχνίδια. Και εγώ θα πω, ξέρω ότι πολλούς από εσάς μπορεί να μην σας αρέσει, ότι το επίπεδο μεταδόσεων, ρεπορτάζ και γενικότερα το όλο επίπεδο το οποίο μεταφερόταν για κάποιον που έβλεπε το ΠΑΟΚ TV δεν ήταν μόνο για τον ΠΑΟΚ καλό. Σε κανένα σημείο δεν ξέφυγε όλη η υπόθεση. Τώρα λοιπόν, στον ΠΑΟΚ γενικά έχουν δουλέψει πολύ αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ TV. Στον ΠΑΟΚ γενικά έχουν κάνει διάφορες επαφές, συνεργασίες. Ο ΠΑΟΚ αυτό το σημείο να συνεργάζεται με την Amazon, κολοσσό του είδους, με το Amazon Prime, το οποίο δεν είναι πολύ δεδομένο στην Ελλάδα ακόμα, δεν έχει έρθει για την ακρίβεια, ή τέλος πάντων δεν έχει την διεισδυτικότητα που έχει το Netflix για παράδειγμα, αλλά είναι κάτι που είναι πολύ πολύ δεδομένο στην Αμερική και γενικότερα ο ΠΑΟΚ το έχει ψάξει πάρα πολύ το ζήτημα προκειμένου να το εξελίξει το ΠΑΟΚ TV και να προσφέρει όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση σε όλους, και μέσα από τις Smart TV και μέσα από τις διάφορες συσκευές, τέλος πάντων, μέσα από τις οποίες παρακολουθεί ο κόσμος τα παιχνίδια. Το λέω γιατί πολλές φορές πέρσι μπορεί διάφοροι να είχαν τις απορίες τους και τα παράπονά τους σε ένα βαθμό φυσιολογικά, ωστόσο ήταν πράγματα που ως ένα βαθμό ήταν και λίγο φυσιολογικό το να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Εγώ νομίζω σε γενικές γραμμές όμως, βάζοντας κάτω όλα τα δεδομένα, το ΠΑΟΚ TV για πρώτη χρονιά τα πήγε μια χαρά. Τώρα, στη δεύτερη χρονιά του, προφανώς και λάθη όπως τα ξεκινήματα της πρώτης σεζόν δεν θα επιτρέπονται. Και νομίζω το κομμάτι της εξέλιξής του θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βλέπετε ότι ήδη άλλη μια ομάδα έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά είναι μια ομάδα η οποία επίσης ο ιδιοκτήτης της διαθέτει ένα τηλεοπτικό κανάλι, έχει δηλαδή την υλικό τεχνική υποδομή προκειμένου να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, προφανώς και έχει και τη βάση από πίσω και αναφέρομαι στον κόσμο, ούτως ώστε το συγκεκριμένο εγχείρημα να έχει και αντίκτυπο. Προφανώς και κάτι δεν μπορούν να κάνουν όλες οι ομάδες, είναι φυσιολογικό αυτό, γι' αυτό και χθες η κουβέντα
για το τηλεοπτικό είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, δεν έβγαλε τον απ' έξω και είπε, για να πει ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχω το ΠΑΟΚ TV, δεν με νοιάζει τι λέτε, δεν με ενδιαφέρει. Κατά την άλλη, έκανε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για πότε θα το δουλέψει, αναμένεται μάλλον να το δουλέψει το κομμάτι αυτό του ΠΑΟ TV. Αλλά και οι δύο, στη κουβέντα που έγινε χθες, που δεν προλαβαίνω να αναφερθούμε και πάρα πολύ στο τηλεοπτικό, είχαν μια συγκεκριμένη στάση, γιατί βλέπετε για ακόμα μια φορά τον τρόπο με τον οποίο μια ομάδα προσπαθεί να οδηγήσει και να δημιουργήσει εξελίξεις. Το γεγονός ότι χθες, λόγω της τάσης και του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και άλλων πέντε ομάδων, έτσι, του μισού πρωταθλήματος, υπήρξε η απόφαση ότι δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα αν δεν έχει δοθεί λύση στο τηλεοπτικό κομμάτι, και με τη στάση του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ επίσης μέσα σε αυτό, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που έχει το ενδιαφέρον του. Είναι επίσης μεγάλο, έχει μάλλον μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι λέει η άλλη πλευρά, η οποία χθες, με το που έγινε γνωστό αυτό, προσπαθούσε με τον γνωστό της τρόπο να περάσει ότι αυτοί οι δύο, οι σύμμαχοι, ο ένας λέει αυτό και ο άλλος αμέσως ακολουθεί και όλα αυτά. Η ουσία, παιδιά, ποια είναι? Έτσι. Και η ουσία είναι ότι για να ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα, το μίνιμουμ τουλάχιστον πρέπει να έχει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία από κανένα για κεντρική διαχείριση, και τη δεδομένη στιγμή, όσο η μία πλατφόρμα δεν ασχολείται, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει τηλεοπτική διαχείριση με την άλλη, γιατί είναι ξεκάθαρο και πλέον φαίνεται λόγω κάποιων συγκεκριμένων στελεχών, ή μάλλον συγκεκριμένα στελέχη χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα στην οποία εργάζονται και αμείβονται πλουσιοπάροχα προκειμένου να παίξουν διάφορα παιχνίδια που τους καθοδηγούν άλλοι, φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, από Πειραιά μεριά. Οπότε όσο δεν εμπλέκεται στο τομέα αυτό το άλλο συνδρομητικό κανάλι, όσο επίσης το συνδρομητικό κανάλι το οποίο εμπλέκεται έχει αυτή τη στάση, κεντρική διαχείριση δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν γίνεται. Οπότε ομάδες που έχουν την υποδομή, τη δύναμη, τη τεχνογνωσία, okay, τα άτομα, τα χρήματα, ό,τι θέλετε πείτε το, για να παράγουν ήδη στην εικόνα τους, γιατί ουσιαστικά με το ΠΑΟΚ TV αυτό κάνει ο ΠΑΟΚ, και αυτό είναι κάτι το οποίο, όσο και να πληρώσει ένας τηλεοπτικός πάροχος, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει. Όσο καλή συνεργασία και να έχεις, όταν παράγεις εσύ τη δική σου εικόνα και εσύ εκμεταλλεύεσαι την εικόνα σου με όποιον τρόπο θέλεις, αυτό είναι κάτι που εγώ λέω ότι με οποιονδήποτε τηλεοπτικό πάροχο δεν μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο, και πάει να το κάνει και Παναθηναϊκός. Ξαναλέω ότι και οι δύο θα μπορούσαν να πούνε, παιδιά, οκ, okay, εμείς έχουμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει, πλακωθείτε μεταξύ σας, και εσείς που δεν έχετε τηλεοπτική στέγη, μην κατεβαίνετε και να παίξετε. Δεν το έκαναν όμως. Και η αντίδραση είναι αυτή την οποία μετέφερα πριν. Από την άλλη πλευρά, που πάλι ήθελε να ελέγξει με τον δικό της τρόπο πράγματα, που το κάνει σε κάποιες περιπτώσεις. Απλά όταν οι μισές ομάδες του πρωταθλήματος λένε ότι, παιδιά, δεν θα ξεκινήσω το πρωτάθλημα αν δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Δηλαδή, το λένε δύο ομάδες, για να πεις ότι, οκ, ας το φωνάζουν. Το λένε οι μισές ομάδες. Και αποφασίστηκε με πλειοψηφία, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Γενικότερα, το κομμάτι τηλεοπτικό φέτος ειδικά, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, λόγω του γεγονός ότι το άλλο κομμάτι εσόδων των ομάδων δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε πότε θα υπάρξει, δεν ξέρουμε καταρχάς αν θα υπάρξει και πότε. Και αναφέρομαι στο κομμάτι των εισιτηρίων. Μπορεί κανένα σήμερα που μιλάμε να βάλει το χέρι στη φωτιά ότι, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο θα μπορεί να πάει στο γήπεδο? Εγώ δεν μπορώ να το βάλω. Μπορεί κανένα σήμερα που μιλάμε να πει ότι πάλι το Δεκέμβριο, τυχαία το αναφέρω, ότι θα επιτρέπεται στα γήπεδα, ξέρω εγώ, ένα 20-30% πληρότητα? Σερβία, είδε τι έγινε με τα γήπεδα που ανοίξανε. Κάποια γήπεδα, σε ένα τελικό κυπέλου και σε εκείνο το τουρνουά του Τζόκοβιτς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν δεν υπάρχει και το κομμάτι των εσόδων μέσω των εισιτηρίων, το μοναδικό κανονικό έσοδο για όλους είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Οπότε λοιπόν, όποιος μπορεί
να πιέζει το ένα σταθεροδημοτικό το οποίο μπορεί να προσφέρει κάποια χρήματα και να τα δίνει σε ομάδες, ούτως ώστε αυτές να λειτουργούν κανονικά. Όταν πιέζεται από μια συγκεκριμένη πλευρά του συγκεκριμένου σταθεροδημοτικού λόγω της παρουσίας του συγκεκριμένου ανθρώπου σε πολύ κομβική θέση, όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να κάθονται με τα χέρια σταυρωμένα. Και όταν αντιδρούν, υπάρχουν κόντρα αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην πορταριά. Μαζί μας φυσικά είναι το στοίχημα.gr. Εκεί που το online καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα είναι εκεί. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας φυσικά και το καζίνο σας. Εκεί που το Serie Application έχει επιστρέψει, κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android και φυσικά ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημα.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι φυσικά σε στοίχημα και καζίνο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας επίσης είναι και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ενισχυτική διδασκαλία, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail kdapevkarpias@gmail.com. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε σε λίγο για να έχουμε μια επικοινωνία με Στέλιο Αναστασιάδη να μας μεταφέρει ό,τι γίνεται στην Πονταριά. Διπλή προπόνηση και σήμερα η απογευματινή, μάλιστα και με βροχή, καθώς η κακοκαιρία είναι σε διάφορα σημεία της χώρας, οπότε θα έχει να μας πει αρκετά. Να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς και με το φιλικό, τι γίνεται με τα τεστ που έκανε η ομάδα. Έχουμε να πούμε αρκετά. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Σήμερα επιστρέφει και το Europa League. Ξεκίνησε το Σεβίλη Ρώμα και το Leverkusen Rangers. Νομίζω το Σεβίλη Ρώμα είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος, είναι παιχνίδι μονό. Αυτό δεν έχει προλάβει να γίνει το πρώτο. Στο Leverkusen Rangers, νομίζω ο Leverkusen έχει προβάσμα το πρώτο match και μάλιστα σημαντικό. Στέλνει Αναστασιάδη, τι γίνεται, ρε φίλε. Γεια σου, Ρονίκο Μοσκοβίτη, γεια σου. Έχει βρέξει την πορταριά, μαθαίνω. Έχουν ανοίξει ουρανοί. Το βουνό το κεντάφρο, ρε φίλε. Κλείσαν κάποια στιγμή. Ναι. Και τώρα έχουν ξανανοίξει. Ωραία. Μεταξύ ψάχνουμε τρεις συναδέρφες που κάθονται για φαγητό ήδη. Ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε τώρα τέσσερις. Εγώ μιλάω στο τηλέφωνο και δεν παίρνει σαν τους τρεις τηλέφωνο. Πού είναι οι άλλοι και με την μύτη βροχή μιλάμε τώρα και εντάξει. Πώς θα να κάνω μαζί. Τέλος πάντων, τελείωσε η προπόνηση. Ωραία. Υποβροχή, καλή, η προπόνηση. Καλή, το πρώτο κομμάτι. Ναι. Μισό λεπτό. Παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο λίγο. Πάρτε. Χρήσα, έλεγε στο μαγαζί. Ωραία, εντάξει, λοιπόν. Όλα καλά, το βρήκαμε. Υποβροχή το πρώτο κομμάτι, κάνε 20 λεπτό. Αλλά βροχή τώρα μιλάμε δυνατή, εντάξει. Mm-hmm. Αυτό δεν πτώιζε μερικά παουξάκια που ήταν στο γήπεδο. Άλλοι με ομπρέλες, άλλες χωρίς. Εντάξει. Ορισμένες μανάδες λίγο που κουβαλήθηκαν εκεί με το ζόρι, κατάλαβα. Κάτι άκουγα, πάμε να φύγουμε, τι κάνουμε εδώ, γιατί κάτι αστραφές, κάτι βροντές, αλλά οι πατεράδες δεν. Σου λέει προπόνηση, πάω και θέλω να δούμε. Ναι, δεν φεύγουμε. Ωραίο, ωραίο ναι. Αυτό. Ωραίο. Από τα αυτοκίνητα ορισμένοι, γιατί έχει θέα από το δρόμο κάτω το γήπεδο. Εντάξει, και μετά στο τέλος υπήρχε και μια αποθέωση παιχτών και προπονητών από τον κόσμο. Εντάξει, οκ, ωραία. Είναι μια ευκαιρία, ειδικά για αυτούς που είναι εδώ από τις γύρω περιοχές, να δουν τον πάγο. Εντάξει, δεν γίνεται και γενικά, ρε φίλε, είναι σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, νομίζω. Όπου και αν γίνεται αυτή και στην Ολλανδία τα προηγούμενα χρόνια, έτσι συχνά πυκνά υπήρχε. Απλώς και στην Ολλανδία αρχίσαμε και ήταν οι γνωστοί, εντάξει. Δηλαδή ναι. Είχαμε αναπτύξει και σχέση με τους ανθρώπους. Ναι, ναι. Εδώ τώρα είναι άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν τον ΠΑΟΚ να κάνει προετοιμασία. Ναι, ναι. Γι' αυτό το, και το χαίρετο λίγο περισσότερο. Ναι. Αυτή στην Ολλανδία και από τη Γερμανία είναι βετεράνοι, εντάξει. Τους ξέρουν όλοι, αυτά ξέρουν πότε, τι και πώς, φιλικά. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά για τα γύρω-γύρω. Mm-hmm. Στην προπόνηση, έτσι επιγραμματικά, Κρέσπο και Ίγκαστον
ήρθαν λίγο μετά, κάναν ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο και συνέχεια έμειναν λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Ροντρίγκο και Αγκούζο στο ξενοδοχείο. Ο Κρέσπο έφυγε λίγο νωρίτερα από τους προηγούμενους, δεν νομίζω να έχει κάτι, αλλά είναι στο πλαίσιο ενδεχομένως μιας διαχείρισης στον Ισπανό. Και κατά τα άλλα, εντάξει, πολύ τακτική το απόγευμα, ασκήσεις για σωστά τελειώματα, από σέντρες, από πάσες, εκτελέσεις φάουλ, είχε πολύ μπάλα το απόγευμα. Mm-hmm. Εντάξει, και αν εξαιρέσει την βροχή, εντάξει, δροσιά είχε, νομίζω το διασκέδασαν και οι παίκτες. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι κάτι το τρομερό, έχουν συμβεί να προπονηθούν υποβροχή. Αυτά τα της προπόνησης. Τώρα, στα τελευταία νέα, δεν έχει κλειδώσει ακόμα το φιλικό με τον Ατρόμητο, θέλω να σου πω. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Ότι 100% δεν μπορούμε να πούμε θα γίνει φιλικό αύριο. Όχι, θα περιμένουμε ενημέρωση την επόμενη ώρα, μια μισή, κάπου εκεί το βλέπω. Mm-hmm. Για το αν θα γίνει, τι ώρα θα γίνει. Είναι θέμα συνεννόηση των δύο ομάδων. Στέργιο. Κοίταξε, τώρα συνεννόηση δεν έχει φιξαριστεί 100%. Εντάξει. Okay. Είναι θέμα και των δύο ομάδων. Δεν είναι ότι δεν θέλει ο ένας, δεν θέλει ο άλλος, ο ένας κάνει νάζια. Είναι, περιμένουν το τυπικό στον ΠΑΟ για να ανακοινώσουν και με τη Βούλο ότι αύριο 7.30 ώρα στο Παθεσσαλικό πάω κατρόμητος. Mm-hmm. Το σημαντικό ήταν, Νίκο, ότι δεν βρέθηκε κρούσμα κορονοϊό τρίτου. Ήταν σημαντικό αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό, θα πω εγώ. Γιατί υπήρξε ανακούφιση στην ομάδα και στο Σταύρο. Ναι. Εντάξει, αυτός είναι που είδε ένα φίλο του ποδοσφαιριστή που είναι ο δεύτερος. Εντάξει. Εντάξει, το ξέρω στο κόσμο πλέον και τρεις μέρες. Ο ίδιος δεν έχει κάνει κάποιο post. Εντάξει, ελπίζω να μην τριγυρνάει στην πόλη, φαντάζομαι. Δεν έχω ακούσει κάτι. Ναι. Ούτε έχω δει, να πω την αλήθεια. Θέλω να είναι ο συγκεκριμένος στο δωμάτιο 7 μέρες, μάλλον θα είναι. Εντάξει, ας δούμε ότι είναι όριμος για μια τέτοια κατάσταση. Τέλος πάντων, ήταν πολύ σημαντικό ότι δεν υπήρξε τρίτο κρούσμα. Τρεις φορές τη μέρα θα φορτίζει το κινητό. Και δική του. Θα έχει πάρει μπαταρία φορτηγού. Θα έχει πάρει Θα έχει πάρει μπαταρία φορτηγού, να ξέρεις. Ειδική πατέντα. Άχι. Και εσύ όταν είσαι μέσα στην καραντίνα, φίλε, δεις το κινητό καθέτες και λίγο. Τι να κάνουμε. Εντάξει, έτσι είναι. Αν ακούσεις κάποια καντήλια στον αέρα τώρα, είναι γιατί οι τρεις συνάδελφοι ψάχνουν τους άλλους τρεις. Δεν τους έχουμε βρει ακόμα. Απλά τους τρεις. Όχι, και η ποταριά δεν είναι Λος Άντζελες. Αυτό λέω. Είναι μια πλατεία. Ναι, δηλαδή. Και εγώ απλά ακολουθώ τους τρεις γιατί δεν τους ναι. Πώς θα παίρνεις, ρε φίλε, η ποταριά για να με το βρούμε. Δεν θα κρατηθώ πολύ ακόμα να είμαι ευγενικός, γιατί εντάξει, έχει μια βροχή και εντάξει, οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Αυτά λοιπόν και για τον κορονοϊό. Ναι. Εντάξει, αυτά και για το φιλικό. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει στην δική μου αίσθηση, αλλά ας περιμένουμε λίγο. Το καλό με εισαγωγικά είναι ότι δεν υπάρχει, ξέρεις, κόσμος που να ετοιμάζεται να έρθει, γιατί θα γίνει κυκλισμένο το κρόνο, άρα δεν τίθεται θέμα για τον κόσμο. Mm-hmm. Απλώς νομίζω αρκετοί θα είναι αυτοί που θα θέλουν να δουν στην Νόβα μάλλον το παιχνίδι. Την Νόβα, Εντάξει. Μάλλον εκεί, αυτή δεν έχει και πληροφόρηση. Ναι. Ότι μάλλον στην Νόβα, η Νόβα έχει τον Ατρόμητο, εκεί θα βρεθεί η χρυσή τομή. Νομίζω, ρε Στέργιο, ότι πιο πολύ είναι το να γίνει για να. Προφανώς έχει κάνει ένα προγραμματισμό ο Φερέρα με τους συνεργάτες του στο κομμάτι των φιλικών. Ένα το αυριανό, τέλος πάντων, το σημερινό που ήταν να γίνει και ένα αυτό της Δευτέρας. Δηλαδή να έχει μια πρώτη εικόνα αγωνιστική. Πρέπει να έχει. Ναι. Πρέπει να έχει. Ναι. Εντάξει, και νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι ο ΠΑΟΚ από τις 10 που θα επιστρέψει μέχρι τις 25-26 θα βρει έναν αντίπαλο εκεί 16-17 Αυγούστου. Ναι. Μάλλον αυτό είναι το ιδανικό. Και δεν ξέρω τώρα ποια ομάδα θα βρεθεί. Εντάξει. Αλλά τα δύο φιλικά είναι απαραίτητα, νομίζω. Ναι. Για πάρα πολλούς λόγους. Μέχρι τότε θα έχουν ξεκινήσει και οι περισσότερες ομάδες. Βέβαια, φέτος όπως είναι τα πράγματα, είναι από ό,τι καταλαβαίνω ζόρικο να κλείσεις κάποιο φιλικό με ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπουν οι ομάδες σε διαδικασία να παίξουν φιλικά μακριά από τη βάση τους, να μπουν σε αεροπλάνα, σε αεροδρόμια και όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό προσπαθούν όσο μπορούν να το μειώσουν στο απολύτως απαραίτητο. Οπότε. Αν δεν είχαμε κορονοϊό και ήταν η ομάδα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα ήταν εύκολο να βρεθεί μια ομάδα από την Βουλγαρία, αυτό λέω, Σερβία. Αυτό λέω. Αλλά εντάξει, τα πράγματα είναι ζόρικα. Τώρα μπλέκεις, δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις, άμα κάνεις να ελέγξεις τους δικούς σου. Ακριβώς. Να μην βρεθεί κορονοϊό. Εντάξει. Ναι. Και συν της άλλης πρέπει να βρεθεί και ένα φιλικό με μια ομάδα που να προβάλλει και λίγο αντίσταση.
Εντάξει, δεν θα βρούμε και εγώ μια ομάδα της Δέλτα Εθνικής, παιδιά, να παίξουμε με τον ΠΑΟ και θα μετράμε γκολ και θα λέμε 9-0, ας πούμε. Ναι. Καλύτερα να μην γίνει. Να γίνει ένα διπλό ιστορικό σε κανονικές συνθήκες, εντάξει. Συν της άλλης υπάρχει το θέμα με την Τούμπα, που γράψαμε μια εκθέση, νομίζω, στο ΠΑΟ 24, ότι αλλάζει το χορτάρι μετά από 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Το 2015 και άλλα τελευταία φορά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί και γήπεδο. Ναι. Εντάξει, νομίζω δεν έχει ξεπέρασει τα προβλήματα. Θα το δούμε. Ας δούμε το αυριανό Νίκο. Το πήγαμε τώρα εμείς μετά την επιστροφή της ομάδας. Ας δούμε τι θα γίνει αύριο. Είναι και αυτό που συζητάμε για αύριο, μέσα στο πλαίσιο της περίεργης προετοιμασίας φέτος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάθε χρόνο στην προετοιμασία, όπου και να πήγαινε η ομάδα, είχε σανταρισμένα τα περισσότερα φιλικά της. Ξέραμε δηλαδή ότι αν θα πάει στην Ολλανδία, ξέρω εγώ, τρία φιλικά ήταν σανταρισμένα, ένα συνήθως περισσότερο. Τέσσερα. Ναι. Τώρα είμαστε και σε αυτό, σε ένα απλό θεματάκι. Έτσι δεν είναι το φοβερότερο συγκεκριμένο για ένα φιλικό αύριο. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά ότι ναι, αύριο 7.30 ώρα θα έχουμε τέτοιο, τέλος πάντων. Okay. Κοίταξε, το πρώτο βήμα ήταν ότι δεν βρέθηκε τρίτο κρούσμα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Εντάξει, γιατί... με τρίτο θα έλεγε και ο Ατρόμητος σε φίλε κάτσε, ας πούμε, εντάξει, okay. Αλλά δεν έχω διαβάσει κάτι για τον Ατρόμητο. Δεν είναι και πολύ ενημερωμένο από την αλήθεια. Δεν διάβασα κάποιο κρούσμα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Καθαρός είναι ο Ατρόμητος. Ας περιμένουμε λίγη ώρα, νομίζω ότι θα γνωρίζουμε. Έχω ξαναλέω την αίσθηση ότι το φιλικό θα γίνει. Ανάλογα με το τι θα συμβεί, ξέρεις, θα πάει και ανάλογα η αυρινή ημέρα, εντάξει. Αν θα έχουμε διπλή προπόνηση, αν θα έχουμε μόνο το πρωί, αν δεν θα έχουμε καθόλου. Ναι. Εντάξει, είναι κάτι που δεν θα κρατήσει πολύ, σε μια ώρα θα γνωρίζουμε. Mm-hmm. Υπάρχει ένα έτσι άρθρο με ενδιαφέρον στο ΠΑΟΚ 24 για την Μπεσίκτας, έχασε δύο παίκτες σημαντικούς, mm-hmm. να πει ο κόσμος να το διαβάσει. Δεν προκύπτει, νομίζω το έλεγα χθες, δεν θυμάμαι ποιο το έλεγα, στο Λίμπερο, ότι δεν προκύπτει τελικά πρόθεση της UEFA να βάλει κλειδάριθμο αυτή τη στιγμή μεταξύ ΠΑΟΚ και Μπεσίκτας. Θέλω να σου πω και εμένα το σενάριο μου φαινόταν λίγο, γιατί, λίγο ναι, δύσκολο, εντάξει, να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να το δικαιολογήσει, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε θερμό επεισόδιο, δεν υπάρχει ούτε ένταση τώρα, δεν υπάρχει, okay. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με Ρωσία και Ουκρανία που πέθανε οι ρουκέτες στο γήπεδο της Σαχτάρ, ας πούμε. Ναι. Είχαμε κανονικά εμπόλεμη κατάσταση και θύματα. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα θέμα εντυπώσεων που ξεκίνησε με την Αγία Σοφιά και όχι μόνο εντυπώσεων, okay, για μας. Και με τα όσα γίνονται γύρω από την Κύπρο, ένα έτσι πολιτικό μπραντεφέρ, δεν νομίζω να δικαιολογεί, ξέρεις, κλειδάριθμο να μην διασταυρωθεί ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Και τότε, αν θυμάσαι που είχε βγει. Και συν της άλλης δεν θα έχει και κόσμο, εντάξει. Σωστά. Και συν της άλλης μπορεί κάλλιστα να προκύψει η Κύπρος. Ναι. Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Το λέγαμε και χθες, νομίζω, μαζί, ότι περιμένει ο ΕΦΑ να βγουν τα ζευγάρια και να δει οι ομάδες που θα διασταυρώνονται. Μπορεί να πάει μία στη χώρα την άλλη και αναλόγως να πράξει. Στέργιο, πού είχε μπλέξει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το σκηνικό με την Ρωσία και την Ουκρανία. Πότε ήταν, πέρσι, πρόπερσι. 0-1 η Ρώμη έβαλε μια γκολάρα, ένα τύπο εκεί πέρα από τα αριστερά. Δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί. Πολύ ωραίο γκολ. Νομίζω ότι ήταν χαμένο γιατί του ήρθε ο Άγιαξ. Ένα 0 η Σεβίλη, συγγνώμη. Ναι, άνα μπράβο αυτό. Άνα μπράβο. Ναι. 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 Κάτι είχαν μπλέξει εκεί πέρα, όχι, δεν θα παίζανε. Ένα 0 η Σεβίλη, ένα 0 η Σεβίλη. Σαν σταματημένο του πέρασε του αμυντικού τη Ρώμα ο Παλίκαρο εκεί από τα αριστερά. Τέλο πάντων. Κάτι άλλο προκύπτει στο κομμάτι που έχει να κάνει πέρα από το καθαρά αγωνιστικό, προπόνηση, φιλικό, αν θα γίνει αύριο και όλα αυτά, δηλαδή στο κομμάτι το μεταγραφικό, επαφές, συζητήσεις, δημοσιεύματα, όλα αυτά τέλος πάντων που προκύπτουν καθημερινά. Κοίταξε, έχει προκύψει ένα ενδιαφέρον από Πολωνία για τον Ζίβκοβιτς, αλλά δεν το έχω διασταυρώσει. Mm-hmm. Δηλαδή στην Ελλάδα βγήκε και από εκεί το πήραν οι Πολωνοί, ξέρεις, γίνεται αυτό το. Εντάξει. Συνηθισμένο. Κάπου χάθηκε ο συνάδελφος. Έλα, συνεχίζουμε. Θα πω, Νίκο, αυτό που έλεγα χθες ακριβώς, ότι η αίσθησή μου είναι ότι αν δεν προκύψει πώληση τις επόμενες μέρες, που δεν βλέπω να προκύπτει, mm-hmm. δεν βλέπω να προκύπτει, mm-hmm. δεν θα γίνουν και αγορές. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ρισκάρει να περάσει την κόκκινη γραμμή και να έρθει μια μέρα ένα καλό έτσι νέο από την UEFA, ότι έχει απαγόρευση συμμετοχή του χρόνου στο Europa League και στο Champions League. Εντάξει, με τις χώρες β' κατηγορίας όπως είναι η Ελλάδα, η UEFA δεν αστείευεται. Με τις χώρες όπως είναι η Αγγλία και η Ισπανία, εντάξει, κάνει τα στραβά μάτια σε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Παρί, Σίτι κτλ. Λέγοντας για δημοσιεύματα, δεν νομίζω να έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που γράφουν οι Γάλλοι για ότι ο Γιαννούλης που τιμάει σε σέντερ και ένα από Μαρσέιλ. Εντάξει, νομίζω είναι το διάβασα, λίγο πολύ. Δεν, δηλαδή τώρα
Ένας παίκτης όπως ο Γιαννούλης τώρα, δεν θα, αν έχει εξίσου οικονομικές προτάσεις καλές και εξίσου διάθεση από τον εκάστοτε προπονητή να τον υπολογίζει κτλ. Κτλ. Δεν θα μπει στη διαδικασία τώρα να δει ποιον έχει μπροστά του και να πάει σε μια ομάδα που, εντάξει, όπως είπε, δεν έχει τη φανέλα της Μαρσέιγ, ούτε τον κόσμο της Μαρσέιγ, ούτε θα μείνει στην πόλη της Μασσαλίας. Δηλαδή τώρα, αν τα βάλεις δίπλα-δίπλα και είναι όλα τα δεδομένα ίδια οικονομικά κτλ. Κτλ. Δεν θα προτιμήσει κάποιος και να παίζει περισσότερο. Ναι, και δεν νομίζω και ο, ο Γιαννούλης να παίρνει και να άγεται. Ότι είναι κριτήριο αυτό είτε για το Γιαννούλη και οποιοδήποτε παίχτη. Δηλαδή, αν έχει θέση το άλλο παίχτη, τέλος πάντων. Okay. Είναι λίγο υπερβολικό το σενάριο αυτό. Ο Γιαννούλης ειδικά είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του και πολύ καλός, γιατί και την περσινή χρονιά, περσινή παύλα, φετινή, γιατί ακόμα είμαστε λίγο στο μετέχνιο και στην προετοιμασία. Γενικότερα έχει πολύ σιγουριά. Ξεχωρίζει σε ορισμένες φάσεις σαν τη Μίγα μέσα στο γάλα. Δεν νομίζω δηλαδή να δει ποιους αριστερούς μπακ έχει κάθε ομάδα για να κάνει την επιλογή του. Και υγεία να έχει. Υγεία να έχει, γιατί έτσι όπως είμαστε τώρα, δεν έχουμε κι άλλον. Υγεία να έχει. Ναι, και δεν έχει προκύψει ακόμα κάτι το τελεσίδικο για τον Ροντρίγκο αυτές οι ενοχλήσεις. Mm-hmm. Δεν έκανε σήμερα. Είναι και αυτό να... Όχι, δεν έκανε. Mm-hmm. Έμεινε στο ξενοδοχείο για θεραπεία. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί αν ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ αύριο να παίξει, θα έχει Γιαννούλη και Ροντρίγκο στο μυαλό του Περέιρα. Όπως δεν τελείωσε τα play-offs αυτό, την τριάδα στα στόπερ και τους δύο full-back. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχει ο Μάτος. Αλλά γιατί να πας με Γιαννούλη Μάτος και να μην έχεις τρίτο, ας πούμε, αφού και ο Βιερίνη ακόμα είναι στον αέρα. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν να είναι καιρός ο Γιαννούλης και ο Ροντρίγκο και ο Μάτος και όλα τα παιδιά, εντάξει. Εχθές το αναλύαμε, γιατί είναι ένα μάτς 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Φυσικά. Εντάξει. Μακάρι, Νίκο, να γίνει το αυριανό φιλικό, να μπορούμε να λέμε και παραπάνω και να δει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Όχι, θα γίνουμε και πάνσοφοι, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά έχει 2-3 ζητηματάκια που έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή να δούμε τον ΣΒΑΠ σε δράση, να δούμε τον Βέρμπλουμ αν θα αγωνιστεί και να δούμε και τους υπόλοιπους. Πάντως και σήμερα το είδαμε ότι ψάχνει το Φερέιρα να βελτιώσει την επιθετική λειτουργία, τους αυτοματισμούς, τις συνεργασίες, τα τελειώματα. Εντάξει. Δεν θα πω ότι είναι σε καλό δρόμο. Απλά βλέπουμε μια προσπάθεια. Το αποτέλεσμα θα φανεί 25-26 Αυγούστου. Δεν θα φανεί αύριο με τον Ανατρόμητο, την Δευτέρα με το Βόλο. Οκ. Okay. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, θεωρώ, και το έχει καταλάβει και ο Φερέιρα, και είναι ενδεικτικό ότι το πρωί υπήρχε αρκετή ένταση. Αυτό που λέει συνέχεια ο Σταύρος, έχει δίκιο, ότι ο Πρισινός δεν είχε ένταση. Πολλές φωνές, πολλά τάκλιν, παροτρήσεις, πιο δυνατά, πιο γρήγορα. Δηλαδή φαίνεται, το έχουν καταλάβει ο Φερέιρα και οι συνεργάτες, ότι πρέπει λίγο να γίνει πιο σκληρή η προπόνηση και να υπάρχει περισσότερη ένταση στις ενέργειες των ποδοσφαιριστών. Mm-hmm. Γιατί, Νίκο, το ξέρεις πολύ καλά, σε οποιαδήποτε ομάδα, είτε επαγγελματική με υψηλούς στόχους είτε τεχνική, αν δεν έχεις την ένταση στις προπονήσεις, δεν πατάς το μαγικό κουμπάκι και στον αγώνα βγάζεις ένταση και βγάζεις ενέργεια και τα βγάζεις όλα αυτά. Mm-hmm. Ή το έχεις, mm-hmm, ή δεν το έχεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρέπει να το αποκτήσει και κυρίως να βρει τους μηχανισμούς για να διασπάει τις άμυνες. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, ιδανικά, αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ, θα έπαιρνε αύριο, νομίζω, ένα δεκάρι και ένα επιθετικό. Αλλά δεν μπορεί. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτούς που υπάρχουν. Που δεν είναι κακοί παίκτες, αλλά εξηγούσαμε και χθες ότι η έλλειψη ενός ποδοσφαιριστή εκεί στο 8-10 που θα προκαλεί πολλά προβλήματα στον αντίπαλο με σέντρες, πάσεις, ενέργειες, δεν υπάρχει τώρα. Mm-hmm. Και είναι θαρρυντικό που βλέπεις τον Πέλκα να δίνει το δικό του αγώνα και σήμερα και το πρωί. Και αυτό που σου έλεγα, ότι θέλει όντως να προλάβει σαν τρελός, είναι πραγματικότητα. Ο Πέλκα δεν έχει στο μυαλό του ότι θα χάσει το παιχνίδι αυτό. Εντάξει, οπότε αν μπει, νομίζω, κανονικά μετά την πορτοφαριά, μακάρι να μπει και νωρίτερα. Αν μπει κανονικά λοιπόν 11-12 Αυγούστου, γιατί νομίζω θα υπάρξουν και ένα-δυο ρεπό με την επιστροφή της ομάδας, θα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ο Μπίση εξακολουθεί να είναι μπερδεμένος, θα πω εγώ κάτι πολύ ευγενικό. Δηλαδή τον βλέπεις πάλι, εκνευρίζεται όταν δεν παίρνει την μπάλα σωστά. Αλλά την ίδια στιγμή δεν τη δίνει σωστά. Τα τελειώματά του δεν. Οι κινήσεις του δεν. Εντάξει. Επουδενή δεν είναι αδιάφορος. Επουδενή δεν είναι νοχηλικός, αλλά μετράει το αποτέλεσμα. Ναι. Και χρειάζεται το ΠΑΟ και τον Μπίσε και τον Πέλκα. Και τον Ελκαντουρί και τον Λιμιό και τον Στόχο όταν επιστρέψει. Χρειάζονται όλοι, γιατί, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι μένα, αλλά είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά μόνο εύκολο δεν θα είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτά σε γενικές γραμμές νομίζω. Ωραία. Υπάρχουν βίντεο και για τον κόσμο που ήταν σήμερα στο γήπεδο και για τις ασκήσεις και για τελειώματα στο ΠΑΟ 24. Αλλιώς είναι να τα βλέπεις με εικόνα. Εντάξει. Σε γενικές γραμμές, ok, αφού ξεπεράσαμε και τον κορονοϊό και ησύχασε και ο Σταύρος, νομίζω ότι όλα βαίνουν καλώς. Ωραία. Και περιμένουμε, περιμένουμε κάτι πιο επίσημο εν ώψη του φιλικού. Εγώ πιστεύω δεν θα βγει κάτι επίσημο πιο σήμερα, Στέργιο, να ξέρεις. Δεν θα το πάμε και αύριο. Εγώ νομίζω ότι θα βγει. Πιστεύω 10:30-11 παρά θα έχουμε ενημέρωση και θα τη μεταφέρουμε στον κόσμο και μέσα στο Λίμπερο και μέσα στο Πάκο. Κοίτα, αν βγει report προπόνηση στο site της ΠΑΕ και δεν γράφει τίποτα για το φιλικό αύριο, βρώμα είμαστε. Ναι. Αλλά νομίζω κάτι θα γράφει. Τέλος πάντων, να σε καλά, Στέργιο. Να σε καλά. Βρέθηκε την άλλη, εντάξει, τη βρήκαμε ταβέρνα. Βρέθηκα, ναι, έχουν αρχίσει τα πιάτα ήδη. Λάμια ζώα τώρα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αραστασιάδη και από την Πορταριά. Ήταν λίγο διαφορετικές συνθήκες σήμερα, έτσι, λόγω και της βροχής και εκεί, λόγω της κακοκαιρίας. Θάλια, η οποία έχει φτάσει αυτές τις μέρες στη χώρα μας, γιατί τις ονομάζουμε κιόλας, έχουμε γίνει εντελώς Αμερική. Λοιπόν, χορηγός προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, φυσικά, το online καζίνο του στοίχημαν.gr, live καζίνο 24 έως 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης. Φυσικά, με το στοίχημαν.gr έχει γίνει καλύτερο το παιχνίδι σου. Ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χορηγός επίσης προετοιμασίας του ΠΑΟ και injection service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζίνου κινητήρα σου στην injection service. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Google Store και το App Store, που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Η εφαρμογή injection service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Αντικαθιστά, παρακαλώ, το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Κάθε εργασία που πραγματοποιείται καταχωρείται είτε από εμάς είτε από τον πελάτη. Η πρώτη καταχώρηση γίνεται υποχρεωτικά από το συνεργείο. Αποστέλλει ειδοποίηση των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών, παρακαλώ. Δηλαδή, αντί να έχετε αυτό το βιβλίο της συντήρησης του αυτοκινήτου που έχει μέσα ημερομηνίες και όλα αυτά, στο κινητό σας η εφαρμογούλα και όλα πολύ πιο εύκολα. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, 23 10 933 787, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτά λοιπόν από την Πορταριά και από το ρεπορτάζ εκεί από τη σημερινή ημέρα. Περιμένουμε να οριστικοποιηθεί το αυριανό, γιατί σήμερα που μιλάμε 100% δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε φιλικό αύριο στις 7.30. Κυρίως πληροφορία είναι, υπάρχει το μάτς του Ολυμπιακού σήμερα στις 10. Βλέπω τώρα και ένα δημοσίευμα που λέει ότι και ο Μαρινάκης είναι με την ομάδα στην Αγγλία, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Wolves. Έχουμε εικόνα του Σεβίλη Ρώμα αυτή την ώρα, στις 10 είναι νομίζω η σέντρα στο Wolves Ολυμπιακός. Το Σεβίλη Ρώμα, το οποίο έχουμε εικόνα, είναι στο 1-0. Ο τύπος Σεβίλης που έβαλε τον γκολ πέρασε σαν σταματημένους τους δύο αμυντικούς της Ρώμα και πλάσαρε πολύ εύκολα τον τερματοφύλακα των Ιταλών. Αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, παιχνίδι αυτό είναι knockout ουσιαστικά. Δεν είχε προλάβει να γίνει το πρώτο μάτσα στην Ιταλία. Την ίδια ώρα παίζει και το Leverkusen Rangers, που εκεί νομίζω ο Leverkusen έχει ένα σημαντικό προβάδισμα. Σήμερα είναι και ο Ολυμπιακός, λίγο πιο μετά, και το Βασιλεία Άιντραχτ, και εκεί πολύ σημαντικό προβάδισμα το πρώτο παιχνίδι το έχει η Βασιλεία, που έχει κερδίσει με 0-3, αν θυμάμαι καλά, μέσα στη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έτσι, να πούμε ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Να δούμε τι γίνεται και με τον μπάσκετ, που έγινε ένα θεματάκι χθες αργά και έχει το ενδιαφέρον του να αναφερθούμε και σε αυτό. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. ΠΑΟΚ 24, συνεχίζουμε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Μας διαψεύδουνε οι του ΠΑΟΚ, που λέγαμε ότι θα περιμένουμε πιο μετά. Ήρθε η ενημέρωση, το φιλικό θα γίνει αύριο κανονικά. Οπότε η ώρα δεν έχει δοθεί και επίσημα, αλλά όλα δείχνουν το φιλικό θα γίνει στις 7.30. Οπότε ΠΑΟΚ Ατρόμητος αύριο. Μας μετέφερε και ο Στέργιος ότι αυτό που έχει υποθεί εκεί στην Πορταριά είναι ότι το φιλικό είναι να μεταδοθεί από την Νόβα, οπότε το κρατάμε και αυτό σαν,
κάτι και περιμένουμε να το, να το δούμε. Πριν πάμε και μιλήσουμε με τον, με τον Στέργιο στην, στην Πορταριά, είχε βγει και αυτή η ενημέρωση για τα του, του ΠΑΟΚ TV, του καινούργιου ΠΑΟΚ TV. Νομίζω ότι όσοι από εσάς είστε ενεργοί χρήστες και γενικότερα έχετε αγοράσει τη συνδρομή σας πέρσι σεζόν, μπορεί αυτό να ήταν ετήσια, μπορεί να μην ιδέα, μπορεί να ήταν παιχνίδι με παιχνίδι, μπορεί να ήταν σε κάποια παιχνίδια, έτσι. Μπορεί κάποιοι να μην αγοράζατε το αντίστοιχο παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι, όπως είπα και στην αρχή, προφανώς το όλο εγχείρημα που ήταν κάτι πολύ καινούριο και πολύ διαφορετικό στο ξεκίνημα μπορεί να είχε διάφορες αντιδράσεις. Ωστόσο, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι τηρουμένων όλων των αναλογιών και το πώς στήθηκε όλο το project του PAOK TV πέρσι για να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος, γιατί άλλο να υπάρχει προκειμένου να δημιουργεί τέλος πάντων δικό του περιεχόμενο και άλλο να υπάρχει προκειμένου να καλύπτει εξ ολοκλήρου τα εντός έδρας παιχνίδια της, της ομάδας. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Και τηρουμένων λοιπόν των αναλογιών, η πρώτη χρονιά ήταν αρκετά καλή, θα πω εγώ. Στα δικά μου τα μάτια είναι και πάνω από τις δικές μου προσδοκίες. 2-0 το έκανε η Σεβίλη, μόλις τώρα, στο 44. Είναι πολύ καλύτερη η Σεβίλη από τη Ρώμη. Είναι σαν να παίζουν, σαν μια ομάδα να έπαιζε τώρα μετά την διακοπή και η άλλη τώρα να γύρισε. Είναι και μια ταχύτητα πάνω, όλοι. 2-0 λοιπόν η Σεβίλη την, τη Ρώμα. Έλεγα λοιπόν ότι μετά από αυτή την πρώτη χρονιά, που ξαναλέω ότι εγώ ακούω όλες τις απόψεις, έτσι. Κάποιος μπορεί να πει ότι του άρεσε. Άλλος λέει ότι μου κολλάει και δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι θέμα του ΠΑΟΚ TV. Αυτό είναι θέμα του ίντερνετ, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτή. Εγώ εκφράζω προσωπική άποψη με βάση τα όσα είδαμε πέρσι. Και δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι της, ξέρω εγώ, συμβατότητάς του, όπως θέλετε πείτε το. Αναφέρομαι σε όλο το κομμάτι, σε όλο το προϊόν παρακολουθούσα 3 ώρες. Το pre-game, το παιχνίδι και το, και το post-game. Στα δικά μου τα μάτια είναι πάνω από τις προσδοκίες το PAOK TV. Οπότε λοιπόν από τη στιγμή που στον PAOK έχουν πάρει τη στρατηγική απόφαση, γιατί δεν είναι ένα κομμάτι απλά που θα δείχνει τα παιχνίδια μας, ποιος θα δείχνει τα παιχνίδια μας και πώς θα παίρνουμε γι' αυτό. Από τη στιγμή που έχουν πάρει λοιπόν στον PAOK την απόφαση να εκμεταλλεύονται οι ίδιοι την εικόνα τους, να εκμεταλλεύεται ο ίδιος ο PAOK αυτό που, που παράγει, ή μάλλον να το παράγει ο ίδιος και να το εκμεταλλεύεται ο ίδιος, προφανώς και το όλο κομμάτι θέλει να το εξελίξει. Προφανώς και το όλο ζήτημα του, του PAOK TV, την όλη λειτουργία του, θέλει να την κάνει καλύτερη. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Το γεγονός ότι ο PAOK έχει φτάσει στο σημείο να συνεργάζεται με έναν κολοσσό όπως η Amazon προκειμένου να εξελίξει το, το PAOK TV, δείχνει και την διάθεση που, που υπάρχει γι' αυτό. Ας πούμε, αυτό το οποίο έχουν, έχουν τρέξει οι υπεύθυνοι της ομάδας για το PAOK TV όλο το, το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι αυτό, η δουλειά που έχουν κάνει οι άνθρωποι του PAOK όλο το προηγούμενο διάστημα, οι άνθρωποι του PAOK TV, είναι στην κατεύθυνση της βελτίωσής του, είναι στην κατεύθυνση του όσοι από εσάς χρησιμοποιείτε Smart TV ή μπορεί να έχετε ή να λειτουργεί η τηλεόραση σαν Smart TV, να μπορείτε πλέον με ένα κουμπί να χρησιμοποιείτε την, την εφαρμογή. Το ίδιο επίσης να γίνεται και για τις άλλες συσκευές, είτε μιλάμε για tablet είτε μιλάμε για, για κινητά. Δηλαδή να είναι πολύ πιο εύχρηστη η διαδικασία για να παρακολουθήσει κάποιος το παιχνίδι. Γιατί αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο δημιουργούσε ζήτημα σε πολλούς. Σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία. Και όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ειδικά στα, στα μεγάλα μας, στα ντέρμπι. Τα παρακολουθεί ακόμα περισσότερος κόσμος. Έτσι. Αυτό το οποίο είναι για μένα το πιο χρηστικό σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο, ο ΠΑΟΚ για το ΠΑΟΚ TV, μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΑΟΚ 24, είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τη δυνατόν μεγαλύτερη, τη όσο δυνατόν μεγαλύτερη χρηστικότητα τη εφαρμογή, ούτως ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να πρέπει να πατήσει τη σελίδα, να κάνει login,
να πατήσει να αγοράσει αυτό που θέλει. Δηλαδή με πολύ λιγότερες κινήσεις πλέον να μπορεί να παρακολουθεί το περιεχόμενο. Γιατί πλέον αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι του περιεχομένου είναι να το εμπλουτίσει περισσότερο και όχι μόνο στις 3 ώρες που έφτιαχνε περιεχόμενο λόγω του αγώνα που είχε. 3 ώρες βάζω το μισάωρο pre-game και το μισάωρο post-game. Πολλές φορές πάνε και λίγο παραπάνω το post-game, κάτω σε λίγο παραπάνω. Και μία πρώτη εικόνα του ΠΑΟΚ TV, του καινούργιου ΠΑΟΚ TV, θα έχουμε το Σάββατο, όπου όλοι οι χρήστες, οι εγγεγραμμένοι χρήστες, έτσι χωρίς κάποια έξτρα χρέωση, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το πρώτο κομμάτι του ντοκιμαντέρ αυτής της σεζόν. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ και δεύτερη σερή χρονιά φτιάχνει ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ. Πέρσι ήταν ένα μεγάλο δίωρο, αν θυμάμαι καλά, με τον Double. Φέτος, χωρίς τίτλο, το ντοκιμαντέρ είναι χωρισμένο σε 4 επεισόδια. Το πρώτο λοιπόν θα παίξει το Σάββατο και έτσι θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε όσοι είστε έτσι εγγεγραμμένοι χρήστες δωρεάν στο ΠΑΟΚ TV. Και από εκεί πέρα περιμένουμε και τα πακέτα της επόμενης σεζόν. Ίσως να είναι και ένας τρόπος αυτός, το ΠΑΟΚ TV δηλαδή και τα πακέτα που θα βγουν, για να καλυφθεί. Ίσως για να μειωθεί η χασούρα από τα εισιτήρια που δεν γίνεται να υπάρχουν και δεν ξέρουμε πότε θα υπάρχουν. Από τη στήρια διαρκείας που αυτή τη χρονιά δεν ξέρουμε αν θα βγουν, πότε, τι θα έχει μέσα, τι θα έχουν μέσα, τι πόσα θα έχουν. Μπορεί το κομμάτι του ΠΑΟΚ TV λοιπόν να καλύψει ένα κομμάτι από αυτό το ποσό. Δεν λέω ότι καλύπτει το όλο, προφανώς. Ωστόσο μπορεί στο κομμάτι των πακέτων που θα βγουν έτσι να κάποιος ο οποίος φέτος θα πάρει διαρκείας για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί μπορεί να φοβάται, γιατί δεν ξέρει πότε θα είναι τα παιχνίδια, πότε θα μπορεί να πάει στο γήπεδο, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας ακόμα. Σήμερα μιλάμε, κανένας δεν μπορεί επίσης να αποκλείσει το ενδεχόμενο να μην έχουμε καθόλου κόσμο στα γήπεδα την επόμενη σεζόν, καθόλου όμως. Οπότε μέσα από το ΠΑΟΚ TV μπορεί να έχει την ευκαιρία να καλύψει τέλος πάντων αυτή την απώλεια εσόδων μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει ενδιαφέρον, είναι κάτι καινούριο, βλέπετε ότι σταδιακά πάνε και άλλοι να το κάνουν, όπως ο Παναθηναϊκός. Είχε μεταφέρει και η ΑΕΚ μια τέτοια διάθεση πριν λίγους μήνες, ωστόσο δεν φαίνεται να προχωράει. Η ΑΕΚ έχει ακόμα και ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, με την ΟΒΑ ή δύο, σίγουρα άλλον ένα χρόνο έχει με την ΟΒΑ, οπότε ίσως και αυτή να το δουλέψει περισσότερο στην μέσα σεζόν που θα έρθει και μετά να πάρει κάποια τέτοια απόφαση, αν θα την πάρει. Ωστόσο βλέπετε ότι το κομμάτι αυτό που ειδικά αυτό που έχει να κάνει με το ότι δεν εξαρτάσαι από κανέναν όσον αφορά την εικόνα τη δική σου, είναι κάτι που νομίζω ότι αξίζει. Αν μπορείς να το κάνεις έτσι, γιατί ξαναλέω, αντιλαμβανόμαστε ότι για παράδειγμα η Λαμία δεν μπορεί να κάνει Λαμία TV, είναι κάτι που δεν θα της βγει. Οι μεγάλες ομάδες που έχουν και το, να το πω έτσι λίγο χοντρικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, το πελατολόγιο από πίσω, δηλαδή κόσμο πολύ για να μπορέσει να πουληθεί αυτό το πράγμα, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό του καναλιού της ομάδας, να το πω έτσι λίγο πιο ελληνικά. Και μετά από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να το εξελίξει όπως θέλει, αν μπορεί να το εξελίξει και αν σε πρώτη φάση το κάνει. Πήρε πέρσι την απόφαση. Απόφαση η οποία ουσιαστικά προήλθε λόγω ανάγκης, αλλά είχε γίνει μια προεργασία σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει, να πάρθει μάλλον η απόφαση που πάρθηκε. Και νομίζω ότι πέρσι, αν κάποιος θα βάλει κάτω όλα, το πώς ξεκίνησε και το πώς εξελίχθηκε και πώς πήγε όλη η χρονιά με το ΠΑΟΚ TV, νομίζω ότι τις προσδοκίες τις ξεπέρασε. Από πλευράς, ή μάλλον από όλες τις πλευρές, όχι από μια συγκεκριμένη, και από εικόνα και από ποιότητα μετάδοσης, από το pre και το post game. Γενικά η όλη διαδικασία του ΠΑΟΚ TV πέρσι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ήταν όλο παραγωγή του ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι που κάνει έτσι τη διαφορά και έχει το ενδιαφέρον του. Πηγαίνοντας λίγο στα ντουμπάσκετ, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, όπως το συνηθίζουμε, σήμερα η εφηβική ομάδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοίξει το Περιστέρι.
με 68, αν θυμάμαι καλά, 61, ναι. Χθες στην πρώτη αγωνιστική την πήρε κατηφόρο στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στο Προμηθέα, ενώ στο πρώτο μέρος ήταν κοντά. Η τρίτη περίοδος ήταν επιμέρους σκορ 3-4-7 και ο Προμηθέας κέρδισε με 89-51. Εδώ ο Προμηθέας μαζί με τον Ολυμπιακό είναι τα δύο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ έφυγε στο Περιστέρι σήμερα, γι' αυτό έχει το ενδιαφέρον. Επίσης το Περιστέρι είναι μια ομάδα καλή σε αυτό το επίπεδο και συνεχίζει την παρουσία του στο εφηβικό πρωτάθλημα, το τελικό τουρνουά, το οποίο διεξάγεται στο Μαρούσι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Χθες προέκυψε το θέμα με τον Γκάρετ, ή μάλλον χθες υπήρξε το μπιλιετάκι, να το πω έτσι, από τη FIBA, για μια υπόθεση που, αν η πλευρά του Γκάρετ ήταν όχι διαλλακτική, λίγο πιο συνεργάσιμη, νομίζω θα μπορούσε να έχει λυθεί. Δηλαδή το ποσό το οποίο του οφείλεται είναι ένα ποσό το οποίο okay, δεν είναι μικρό, αλλά δεν είναι και ένα ποσό το οποίο ήταν δύσκολο να καλυφθεί, τέλος πάντων, από τον ΠΑΟΚ, με μια διαδικασία διακανονισμού να λυθεί. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει να δώσει ουσιαστικά μπροστά στον Γκάρετ ακόμα και και πάνω το 80% του ποσού που επιδικάστηκε χθες, το οποίο είναι σχεδόν 26.000 ευρώ. Αλλά μέσα στο 26.000 ευρώ τα βάζουμε όλα, Βάζουμε και τον και τις διάφορες, τέλος πάντων, δικαστικές, τέλος πάντων, οφειλές που μπορεί να υπάρχουν και για το κομμάτι που έχει να κάνει με τον ατζέντη του. Νομίζω ότι αν η πλευρά του ήταν λίγο πιο συνεργάσιμη, το θέμα θα είχε λυθεί. Τέλος πάντων, η υπόθεση πηγαίνει από πλευράς FIBA. Είναι άλλη μία από αυτές τις οποίες έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς και το αναφέρουμε σχεδόν κάθε μέρα. Ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έτρεξε και έκανε ένα ρόστερ, και έκανε ένα ρόστερ αρκετά ενδιαφέρον. Θα δούμε πώς θα είναι μέσα στη χρονιά. Και το έκανε και αρκετά γρήγορα σε σχέση με το τι επικρατούσε πριν περίπου 1,5 μήνα. Αλλά το κομμάτι που έχει να κάνει με την διευθέτηση των παλιών οφειλών είναι δύσκολο. Είναι κομμάτι διαπραγμάτευση. Είναι κομμάτι που θέλει χέρι να μπαίνει στην τσέπη για να λύνεται. Και είναι ένα θέμα το οποίο διαρκώς μπορεί να προκύπτουν διάφορες εξελίξεις. Χθες προέκυψε το θέμα, η υπόθεση με τον Γκάρετ. Έτσι. Δεν κάνει εντύπωση. Αλλά ξαναλέω ότι ειδικά στην περίπτωση του Γκάρετ, και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε διάφορες συμφωνίες με παλιές οφειλές, κάποιες από αυτές μάλιστα έχει λύσει κιόλας. Στην περίπτωση του Γκάρετ, ξαναλέω ότι αν η πλευρά του Αμερικανού ήταν όχι αδιάλακτη, αν ήταν απλά λίγο πιο συνεργάσιμη στην πρόταση του ΠΑΟΚ, που ήταν πολύ καλή, το θέμα δεν θα χρειαζόταν να πάει μέσω FIBA. Τέλος πάντων, αυτό επέλεξε ο Γκάρετ, έχει συγκεκριμένη λογική. Άλλα 26.000 ευρώ προστίθενται και θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα λυθούν τα ζητήματα. Γενικά ο ΠΑΟΚ πάντως το κομμάτι αυτό το προσπαθεί, το ψάχνει, κάνει επαφές προκειμένου να τα λύσει αυτά τα ζητήματα, να δώσει κάποια χρήματα και να προχωρήσει σε διακανονισμούς. Και βέβαια στην πορεία συντήρηση των διακανονισμών, γιατί διακανονισμούς κατά καιρούς έχει κάνει κι άλλους. Το θέμα είναι να τους στηρεί. Λοιπόν, αμάν, τι έγινε ρε φίλε, νόμιζα είχες φύγει. Όλα καλά, εντάξει, όλα καλά. Ρε τον Τάσο. Δυνατός. Λοιπόν, ολόγραμμα είναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά από εμάς, 10 η ώρα Ολυμπιακό, έτσι. Και η πίτσα μπήρα καναπέ, γκολφ Ολυμπιακό και τέτοια. Να περάσει ο Γάλλος. Να περάσει, λες. Μάλιστα. Να έχουμε παραπάνω ομάδες. Μάλιστα. Θα πανηγυρίζει δηλαδή. Αν βάλει γκολ Ολυμπιακό, θα πανηγυρίζει, θα σφίξει την κροθιά σου. Ψαγμένος ο Παοξής, θέλει να περάσει ο Γάβρος. Ωραία. Okay. Ο έξυπνος. Okay. Ο Αδαές τώρα, ο κολλημένος, αυτό δεν είναι. Αυτά θα ακούσετε μετά. Εδώ, Ράδιο Μαρμίτα, στον Λίμπερο 107,4 που ακολουθεί. Μαζί μας ήταν φυσικά το stoichiman.gr, εκεί που υπάρχει live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε,
μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει από το στοίχημα.gr. Κάθε μήνα κάντε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και φυσικά ολοκληρωμένο προϊόν, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service από το στοίχημα.gr. Φυσικά πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας επίσης και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας, ενισχυτική διδασκαλία, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, χορός, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail kdapevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Αύριο με το φιλικό κανονικά με τον Ατρόμητο στις 7.30, πιθανότητα μάλλον με μετάδοση από την Nova τηλεοπτική. Οπότε αύριο θα είμαστε κυρίως με το φιλικό εδώ στις 7.30. Φυσικά μένεις ζωντισμένοι στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα και μετά Σωτρέγια σήμερα εδώ, εντυπωσιακό. Και με Ζάχο Ντρούλινγκ μέχρι και τις 11 ανοιχτές γραμμές, εσείς τις απόψεις σας, ωραία, για να τα πείτε με τα παιδιά. Εμείς ραντεβού αύριο σε 7.30, όλα δείχνουν, ή μάλλον με το φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.